Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκπαιδευτικοί και γονείς. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η δουλειά μας. Και τα ερωτήματα που πολύ εύστοχα έθεσε η πρόσκληση για τη σημερινή μας εκδήλωση πράγματι απασχολούν την καθημερινότητά μας, σφαγίζουν τις ανησυχίες μας. Τι εκφράζεται όμως πίσω από όλα αυτά? Γιατί παρόλο την προσπάθεια εκπαιδευτικών, τα παιδιά δεν μαθαίνουν ουσιαστικά? Γιατί ο γονιός δυσκολεύεται να βοηθήσει τα παιδιά του την ίδια στιγμή που είναι πιο μορφωμένος από τους δικούς του γονείς? Φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα στο περιεχόμενο της εργασιακής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών που έχουν την ευθύνη να διδάξουν, των μαθητών που έχουν την ευθύνη να μαθαίνουν, των γονιών που έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό στη μόρφωση. Μελέτες επί μελετών προσπαθούν να φωτίσουν τις διάφορες πλευρές του προβλήματος, δείκτες, επιδεικτών και κουτάκια που ποσοτικοποιούν τα αποτελέσματα, στατιστικές του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωνάζουν «αλλάξε ρότα». Και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται. Ζαλίζεται κανείς από τις κοσμογονίες, την εκπαίδευση, την αγωγή, από τα πολυάριθμα πρότυπα σχολείων του μέλλοντος, όμορφες λέξεις, που όμορφα καίγονται από την βασανιστική πείρα της σχολικής τάξης, αλλά και από το γεγονός ότι έχουν παράξει αποτελέσματα στο σχολείο, στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Απέναντι στην καταιγίδα των κοσμογονιών, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα βασικά, στα θεμελιώδη. Όχι για να κρυφτούμε στην ασφαλή φωλιά κλασικών απαντήσεων, αλλά για να δούμε με φρέσκα ματιά το παρόν. Συζητάμε για τα εκπαιδευτικά προβλήματα, αλλά δίνουμε βάρος στη λέξη προβλήματα, ενώ μας ξεφεύγει η λέξη εκπαίδευση. Η σχολική εκπαίδευση, λοιπόν, αυτό είναι το κύριο. Σε αυτή συμμετέχουν άμεσα σήμερα στην Ελλάδα πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί. Και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι έχουν περάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από την εκπαίδευση. Τι είναι λοιπόν η εκπαίδευση? Είναι η οργανωμένη διαδικασία μετάδοσης της πείρας, της αφομοίωσης των γνώσεων, των μεθόδων, των συνηθιών, που αποτελεί το βασικό μέσο προετοιμασίας για τη ζωή, την άσκηση της εργασίας. Η εκπαίδευση λοιπόν εκπαιδεύει τους κάθε φορά κοινωνικούς σκοπούς της αγωγής, της μόρφωσης, απαντάει στο ερώτημα τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει και να διαπαιδαγωγήσει η κοινωνία. Είναι μια διαδικασία δηλαδή που καθορίζεται όχι μόνο από τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις, από αυτό που θεσμοθετείται, αλλά και αυτό που δεν έχει θεσμοθετηθεί, από τις ιδέες, από τις αντιλήψεις. Και από τη στιγμή που μιλάμε για οργανωμένες κοινωνίες, έχει προφανή ταξικό χαρακτήρα. Και αφού έχει ταξικό χαρακτήρα, έχει και ιδεολογικό χαρακτήρα. Και ο προβληματισμός, τα ερωτήματα, οι λύσεις που προτείνονται για τα προβλήματά της, τα εκπαιδευτικά προβλήματα, έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αν θέλετε, ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν παίρνουμε θέση, η θέση μας είναι ιδεολογική. Και αν αυτό ισχύει γενικά, στις μέρες μας παρατηρούμε και κάτι άλλο. Η ίδια η ζωή έχει γίνει πιο ιδεολογική. Γιατί η ίδια η ζωή, η εργασία, έχει αποκτήσει, έχει ενσωματώσει πιο έντονα το στοιχείο της σκέψης στην καθημερινότητά μας. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τη συνεχή αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ολοκληρώνουν το σχολείο, που ολοκληρώνουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα? Πιο πολλοί, αν όχι όλοι, έχουν γνώμη για την εκπαίδευση. Έχουν γνώμη για τα κοινωνικά προβλήματα και φυσικά για τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Και φυσικά έχουν μεγαλύτερη απέτηση και για γνώση. Έστω ως εφόδιο για τη ζωή, ως εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση. Να ζήσεις καλύτερα από μένα. Πόσες και πόσοι από εμάς δεν το ακούσαμε αυτό από τους γονείς μας? Ένα συνέστημα που έβλεγε μέσα του την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι μοχλός για να ζήσουμε καλύτερα. Ίσως χωρίς να έχουμε κάποιον από πάνω μας, ίσως για να μην δουλεύουμε με γράσα στα χέρια μας, με λάσπες, θελιοπύρη. Αλλά αυτό άκουσαμε πολύ από εμάς. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή την εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα δίνει την καρδιά του προβλήματος. Το τι άνθρωπο επιδιώκει να διαμορφώσει η κοινωνία και τι καθήκοντα αναθέτει στην εκπαίδευση, στο σχολείο, για να γίνει αυτός ο άνθρωπος πραγματικότητα.
Φυσικά δεν είναι ένας ο άνθρωπος, γιατί και η κοινωνία δεν είναι ομοιόμορφη. Και κατά τα ψέματα στις μέρες μας είναι ακόμα πιο σύνθετη, πιο διαφοροποιημένη, όμως το πυρήνα της πιο πολλωμένη. Απ' τη μία ο κόσμος της εργασίας, απ' την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου. Σταθερή και μόνιμη αντίφαση η τελευταία, που παράγει συνεχώς έναν διπλό κόσμο. Ένα κόσμο ανεκπλήρωτων δυνατοτήτων. Για αυτόν τον κόσμο μιλάμε και στην πρόταση του κόμματος για το ενίο το δεκάχρονο σχολείο σύγχρονη γενική παιδεία. Λέμε χαρακτηριστικά. Οι αντιφάσεις της καπιταλιστικής παραγωγής επιδρούν και στην αστική εκπαίδευση. Έτσι, ενώ από τη μία η καπιταλιστική παραγωγή προϋποθέτει ολοένα και πιο αναπτυγμένες ικανότητες από την πλευρά της σύγχρονης εργατικής τάξης, ενώ χρειάζεται ολοένα και περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας των εργαζομένων, φαντασία, δημιουργικότητα, προς όφελος της κερδοφορίας της, απ' την άλλη ούτε θέλει ούτε μπορεί να αναπτύξει σε αυτήν την εργατική τάξη το σύνολο των ικανοτήτων που επιτρέπει και απαιτεί το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Ως εκ τούτου, συνυπάρχουν πιο έντονα στην εποχή μας η σχετική μημάθεια, η αδυναμία του ανθρώπου να συγκροτήσει ένα στέρεο μεθοδολογικό υπόβαθρο ανάλυσης του κόσμου, παρακολούθηση των αλλαγών με τη συσσόρευση γνώσεων, με την πολλαπλότητα πηγών πληροφόρηση που υπάρχει, με την πρόταση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων σε αυτές τις πηγές πληροφόρησης. Ανεκπλήρωτες δυνατότητες. Αυτό παράγει και στην εκπαίδευση ο καπιταλισμός. Και όσο ζούμε σε μια κοινωνία που παράγει και αναπαράγει ανεκπλήρωτες δυνατότητες, νέες αντιφάσεις εμφανίζονται. Παλιά νέα προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Στενεύουν οι ορίζοντες των νέων. Όμως δεν είναι καθαρό ποιος στενεύει τους ορίζοντες, ποιος κλείνει τους δρόμους. Η συνέστηση όμως αυτής της κατάστασης, όσο δεν γίνεται επίγνωση και συνείδηση, εκφράζεται και μέσα στην τάξη, στο παιδαγωγικό κλίμα. Στο πόσες φορές σταματάει το μάθημα ο εκπαιδευτικός για να βάλει σε τάξη τα παιδιά. Κάνει ολόκληρες μελέτες ο Ρώσος για αυτό το ζήτημα, για να εντοπίσει αυτό το θέμα της πειθαρχίας μέσα στην τάξη. Ακόμα και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι οι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο, εκτόνισε ο ΣΑ. Το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια σχολική κοινότητα, λέει εκεί, έχει αδυνατήσει το 2015 σε σχέση με το 2003, μα πληροφορεί η έρευνα. Εκφράζεται σε φαινόμενα που τόσο συχνά δεν εντοπίζαμε παλιότερα, όπως το bullying. Εκφράζεται πάνω απ' όλα στο στέρεμα της μορφωτικής διαδικασίας από τα δημιουργικά στοιχεία της. Κοινώς, το αστικό σχολείο λαχανιάζει και η αστική τάξη με τις κυβερνήσεις της παίρνει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Έχει σύγχρονα μέσα, έχει πανεπιστήμια, ινστιτούτα και τι δεν βρίσκει λύσεις. Εξαρτάται. Τι εννοούμε όταν λέμε δεν βρίσκει λύσεις. Δεν είναι δάκι ανίκανο το κεφάλαιο. Το βασικό ζήτημα στο οποίο κρίνεται κάθε εκπαιδευτική πολιτική είναι το εξής. Τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει η κοινωνία μέσα από το σχολείο. Αν η σημερινή καπιταλιστική κοινωνία θέλει έναν άνθρωπο ανάπηρο συναισθηματικά, τότε το έχει καταφέρει. Αν θέλει να βγαίνουν μονόπλευροι άνθρωποι, άλλοι της θεωρίας, άλλοι της στενής, φθηνής πρακτικής, τότε σωστά έχει βαδίσει το σχολείο μέχρι τώρα. Και όχι μόνο έχει βαδίσει, αλλά και συνεχίζει και σήμερα όταν με μια σειρά νόμους, όπως και ο τελευταίος της Νέας Δημοκρατίας, προωθεί τα σχολεία πολλών ταχυτήτων, κατηγοριών, που αναμφίβολα θα αφήσουν πιο έντονα το στίγμα τους σε μια ήδη κατηγοριοποιημένη και ταξικά διασπασμένη κοινωνία. Στις μέρες μας λοιπόν επιβεβαιώνονται περίτρανα τα λόγια του Μάρξ. Η σύγχρονη αστική κοινωνία περίπου μοιάζει με τον μάγο εκείνο που δεν καταφέρνει πια να κυριαρχήσει πάνω στις καταχθόνιες δυνάμεις που ο ίδιος κάλεσε. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στο μάγο, δηλαδή στην ουσία της καπιταλιστικής κοινωνίας, τα κίνητρα ανάπτυξης και σχεδιασμού της πολιτικής γνώσης. Αυτός ο μαγικός κόσμος του κεφαλαίου εμφανίζεται μπροστά μας και όταν συζητάμε για τα νέα προγράμματα σπουδών που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και τα εργαστήρια δεξιοτήτων που εντάσσονται στα σχολεία και φέτος. Ο μαγικός κόσμος, όπου το παλιό εμφανίζεται σαν νέο, ενώ το όποιο πραγματικά νέο δουλεύει για να συνεχίζει να υπάρχει το παλιό. Με απλά λόγια, το παλιό
Δηλαδή η άποψη ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον κόσμο στην ουσία του, δίνεται το μανδύα του νέου. Γιατί νέο δεν μπορεί να είναι η τελικά θεολογική άποψη, άγνωστη η βουλή του Κυρίου, του δίθεν βιωματικού, δίθεν ότι το βίωμα έχει ουσία. Έχει την αλήθεια του που βρίσκεται στη συνάντηση των πολλών και όχι στην απομόνωση καθενός στο μικρό κόσμο. Το πραγματικά νέο, δηλαδή η ενασχόληση με τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, με τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, δουλεύει για το παλιό, για να γίνουν πιο αποδοτικοί για το κεφάλαιο, τόσο οικονομικά, όσο και πολιτικά, οι αυριανοί εργαζόμενοι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάγκη της χρονισμού των σχολικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, του σχολικού μαθήματος, της συνολικής μορφωτικής και διαπαιδαγωγικής λειτουργίας του σχολείου. Στις κατευθύνσεις των νέων προγραμμάτων σπουδών που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιπαραθέτει συνολική κριτική και σύγχρονη επιθετική πρόταση μορφωτικής ανίσωσης και ολόκληρης διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς. Δεν είναι ουσιαστικά νέα η διαπαιδευτικότητα. Δηλαδή η διάχυση μεγάλου μέρους των μαθημάτων σε επιμέρους θέματα που θα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη μηχανιστική συνένωση σχόλων πληροφοριών που εκτός από κάποιες χρηστικές δεξιότητες στην αναζήτηση στοιχείων, στη χρήση πολλαπλών πηγών, κανένα ουσιαστικό καταστάλαγμα δεν αφήνουν στη διανοητική συγκρότηση των μαθητών. Δεν αποτελεί απάντηση στην αναγκαία μετάβαση από το μέρος στο όλο, αλλά συνιστά τσιμπολόγημα. Μερών της πραγματικότητας, χωρίς δυνατότητα συνολικών συνδέσεων. Εμείς διαχωρίζουμε την επιστημονική διασύνδεση ανάμεσα στα μαθήματα με την διαθεματικότητα. Η πρώτη είναι αντικειμενική και προοδευτική από τη φύση της. Εκφράζει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις μορφές κίνησης της πραγματικότητας, τις διάφορες πτυχές μελέτης της ενέργειας αυτής. Η διαθεματικότητα, όπως γίνεται σήμερα, είναι αποσπασματική μετάβαση από το μέρος στο μέρος. Πραγματικά νέο είναι τα θεμελιώδη ζητήματα για την κατανόηση του σημερινού κόσμου, την τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν να εξετάζεται από κοινού, με την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και άρα χωρίς μονομέλειες, επικαλύψεις, υπερβολές. Το ζήτημα είναι να υπάρξει σύνθεση στην διδακτική των διάφορων επιστημονικών κλάδων και μαθημάτων, ώστε το κάθε μάθημα να συμβάλλει μέσα αυτήν ιδιαίτερη λειτουργία και σύμφωνα με την πορεία ανάπτυξη του παιδιού, του εφήβου, στην ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, να εξασφαλίζεται η σύνδεση της φιλοσοφίας με τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, η ιστορία με τη βιολογία, η γλώσσα με την ιστορία, την αισθητική αγωγή, η γεωγραφία με την ιστορία, τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών με την ιστορία και άλλα. Δεν είναι καινοτόμο. Γενικά και αόριστα η βιωματική μάθηση. Γιατί η βιωματική μάθηση, που είναι παιδαγωγικά αναγκαία ως κίνητρο γνώσης αλλά και ως μέθοδος κατάκτησης της αντικειμενικής αλήθειας, είναι ολέθριο να ταυτίζεται με τον υποκειμενισμό, την άρνηση της ύπαρξης νόμων, στην κίνηση της ύλης, στην κίνηση της κοινωνίας, στην ταύτιση της γνώσης με τη γνώμη. Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό, το παράδειγμα της Υπουργού Παιδείας, ότι οι μαθητές δεν θα αποστηθίζουν, αλλά θα βιώνουν ρόλους ιστορικών προσωπικότητων. Το να κατανοήσουν σήμερα οι νέοι την παθολογία, την τραγωδία, το τραύμα του πολέμου, είναι μόνο ένα μέρος της ιστορικής προσέγγισης. Και αν μείνουμε σε αυτό, είμαστε μονόπλευροι. Το ουσιαστικό μέρος της κουβέντας είναι η αναζήτηση των αιτιών, των κινητήριων δυνάμεων στην ιστορία. Το πόλεμο, η άδικη πράξη και η συμπεριφορά των ισχυρών και όχι γενικά και όριστα το βίωμα. Πραγματικά νέο είναι σε όλα τα μαθήματα να εξηγείται σε ποια ερωτήματα δόθηκαν από τους επιστήμονες απαντήσεις που σήμερα τις παρουσιάζουμε σαν έτοιμη γνώση στους μαθητές. Να γίνεται δηλαδή κατανοητό ότι οι ερευνητές δεν άρχισαν με ορισμούς, αλλά κατέληξαν σε ορισμούς. Να διδάσκονται δηλαδή τα παιδιά ότι οι επιστημονικές γνώσεις είναι αποτέλεσμα έρευνας γνωστικών αντιφάσεων που λύθηκαν και όχι αλήθειες που έπεσαν από τον ουρανό στα κεφάλια κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων. Πραγματικά νέο δεν είναι η επέκταση των δεξιοτήτων.
δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορούν οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, την οικονομία, που απαιτούν τα νέα εργαλεία της παραγωγής. Οι δεξιότητες βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα σπουδών, στα σχολεία και έχουν βρει έκφραση στα βιβλία των μαθητών. Ενώ πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σε απόλυτη συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να γενικευτούν εις βάρος της γενικής συμφωνίας. Οι δεξιότητες αποτελούν απάντηση κυρίως στο πώς γίνεται κάτι. Δεν είναι απάντηση στο γιατί. Αν δοθεί το κύριο βάρος στην εκγύμναση των δεξιοτήτων, τότε ο άνθρωπος ακολουθεί ένα τυφλοσούρτη ή μια μηχανική επανάληψη. Γίνεται τελικά έρμεο συνεχόμενων αλλαγών. Άλλωστε, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι μια σειρά δεξιότητες παλιώνουν πολύ γρήγορα. Το θέμα είναι το σχολείο να βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους πάνω σε ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων με συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Έτσι μπορεί να ενσωματωθεί οτιδήποτε αναγκαίο και σύγχρονο στην εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας. Αν οι μαθητές ξέρουν το γιατί, θα μπορούν να δίνουν απάντηση και στο πώς κάθε φαινόμενο. Πραγματικά νέο είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν την παπαγαλία. Δεν υπάρχει φυσικά υπουργός παιδείας που δεν ξεκίνησε τη μάχη απέναντί της. Όμως η καταπολέμηση της παπαγαλίας δεν αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που προτείνει άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας. Με την αντικατάσταση της αποστήθησης από το βίωμα των μαθητών και μια δίθεν ενεργητική συμμετοχή των μαθητών που τελικά τους καθιστά παθητικούς δέκτες πληροφοριών, αποσπασματικών μεταξύ τους και φυσικά αντιεπιστημονικών θεωριών για τη φύση και την κοινωνία. Το φαινόμενο της παπαγαλίας δεν ταυτίζεται με την απομνημόνευση, η οποία αποτελεί πολλές φορές αναγκαία συνθήκη επιστροφής των μαθητών, όλων των ανθρώπων, στο σώμα γνώσης που ήδη κατέχουν, για να ερμηνεύσουν νέα φαινόμενα που ανακύπτουν κατά τη γνωστική διαδικασία, φυσικά και στην εργασιακή δραστηριότητα. Η παπαγαλία εκφράζει το γεγονός ότι οι υπάρχουσες γνώσεις και πληροφορίες δεν ενσωματώθηκαν δημιουργικά στη συνείδηση του μαθητή. Είχαν ημερομηνία λήψεως. Ακόμα και αν η παπαγαλία είχε αποτέλεσμα λόγω της χρηστικότητας της γνώσης που επιβάλλουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και ειδικά στο Λύκειο και στις διαδικασίες πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το αστικό σχολείο που λαχανιάζει εκφράζει μια κοινωνία που δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που ίδια γεννά, ούτε να απαντήσει θετικά και για όλους στις δυνατότητες που οριμάζουν. Και έτσι αναπτύσσονται μια σειρά φαινόμενα. Προβληματίζει το γεγονός της γλωσσικής πτώχειας των μαθητών, των φοιτητών, της νεολαίας γενικότερα. Φυσικά τη συζήτηση πολλές φορές διαφεύγει ότι και οι αλλαγές στα σχολικά προγράμματα του σχολείου, στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολικά εγχειρίδια έχουν παίξει το ρόλο τους. Ότι από την πιο μικρή ηλικία διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα με όρους στιγμής, στεγνής επικοινωνίας, ότι στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, στη φάση που παίρνουν οι βάσεις για πιο κοσμοθεωρητικές αναζητήσεις, όπου συγκροτείται ο τρόπος σκέψης και έκφρασης, οι μαθητές μαθαίνουν να περιορίζουν. Άρα τη γραφή αλλά και τη σκέψη του σε μια σειρά αναγκαίες αράδες με μέγιστο όριο 500 λέξεις. Αναντίθετα στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των μαθητών, σημαντικό ρόλο παίζει και η ανάπτυξη, η διάδοση, η ενασχόληση με το διαδίκτυο, πιο συγκεκριμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που από τη φύση του και τη λειτουργία του προωθούν την εικόνα, το σύντομο κείμενο. Γενικότερα, προωθείται ούτως ή άλλως η τάση υποκατάσταση τη γνώση από την πληροφορία. Πρόκειται για μια νέα κατάσταση την οποία δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται να την αντιμετωπίσουμε φοβικά, ούτε με όρους τραυματισμού και επιστροφής σε μια προηγούμενη κατάσταση η οποία πέρασε, ανεπιστρεπτή. Το αστικό σχολείο κατά μια έννοια βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η καπιταλιστική χρήση του διαδικτύου, το ιδεολογικό περιεχόμενό του, δεν δίνει σοβαρές δυνατότητες για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα μορφωτικά, πολιτιστικά αντισώματα που θα ενισχύουν την ορθολογική γνώση χωρίς να φτωχαίνει η σκέψη του νέου. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, δεν τα λέει το Κουκουέ μόνο. Η νέα γενιά των μαθητών που μεγάλωσε και μεγαλώνει ακόμα στην εποχή της πληροφορίας χαρακτηρίστηκε από μια σειρά επιστήμονες ως ψηφιακοί αυτόχθονες.
Σε μια σειρά εργασίες του, αυτοί οι επιστήμονες αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά αυτής της μιας γενιάς, τις συνέπειες στη διαμόρφωση της συνείδησής τους, του τρόπου που σκέφτονται. Διαβάζω από κείμενα. Νέα νευρονικά μονοπάτια στους εγκεφάλους διαμορφώνονται, ενώ αποδυναμώνονται τα παλιά. Μπορεί εμείς να μην συνειδητοποιούμε τις αλλαγές στα νευρονικά δίκτυα του εγκεφάλου, αλλά αυτές γίνονται μόνιμες με τη συχνή επανάληψη. Περιγράφω τις εξελίξεις, συνοπτικά το κάνω τώρα, ως εξής. Παραμέληση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης του κειμένου από κάθε διοριζόντια. Παράλληλη επεξεργασία δραστηριοτήτων και πληροφοριών. Το 1/3 των νέων, λέει, χρησιμοποιούν και κάποιο άλλο μέσο ενώ βλέπουν τηλεόραση. Ακόμα και μαθητές του γυμνασίου κάνουν παράλληλη επεξεργασία διαρκώς. Κατεβάζουν μουσική και στέλνουν SMS ταυτόχρονα στους φίλους τους την ώρα που κάνουν τα μαθήματά τους. Αυτό καταλαβαίνετε μέσα στην καραντίνα και στις συνθήκες online μαθήματος γινόταν. Άγχος και διαταραχές προσοχής. Οι έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική παράλληλη επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους, σε διαταραχές της προσοχής, αλλά και σε μείωση της απόδοσης. Συχνά οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται ότι οι νέοι που ανήκουν στη γενιά της παράλληλης επεξεργασίας είναι λιγότερο αποδοτικοί στα μαθήματά τους. Δυσκολία γεννήκευσης. Κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρόνια και έντονη παράλληλη επεξεργασία μπορεί ακόμα και να καθυστερήσει τη σωστή ανάπτυξη του εμπρόστιου φυλιού, της περιοχής δηλαδή του εγκεφάλου, που μας βοηθά να δούμε τη γενική εικόνα, να αναβάλουμε την επιβράβευση, να σκεφτούμε γενικά και να προγραμματίσουμε το μέλλον. Και κάτι άλλο ακόμα. Η χρόνια έκθεση σε τεχνολογίες όπως τηλεόραση, τα βιντεοτεχνίδια, οι υπολογιστές αυξάνουν τον κίνδυνο για διαταραχή εγκληματικής προσοχής. Και καταλήγουν στα εξής οι επιστήμονες αυτοί. Όλα τα παραπάνω είναι κομμάτι της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Κι όμως ο καθηγητής δίνει στο μαθητή μια τέτοια εργασία. Πήγαινε στο Google, πληκτρολόγησε τις λέξεις, κατέβασε τρεις σχετικές ιστοσελίδες, κόψε και πολλά μερικά κομμάτια σε ένα νέο έγγραφο, πρόσθεσε τις μεταβάσεις, τύπωσέ το και παράδοσέ το. Το καινούριο μαθησιακό μοντέλο είναι αυτό της ανάκτησης πληροφορίας και όχι της διαμόρφωσης της γνώσης. Το υλικό πηγαίνει από το διαδίκτυο κατευθείαν στο χαρτί της εργασίας, χωρίς να περνά καν από το μυαλό των μαθητών. Τι φταίει τελικά? Η απάντηση που δίνει το αστικό σχολείο σε όλα τα παραπάνω τελικά δεσμεύεται από την εργατική δύναμη που απαιτεί ο καπιταλισμός. Από τις κυριαρχικές αντιλήψεις για τη γνώση, για την παιδαγωγική, από το σύστημα αξιών με βάση το οποίο διαπαιδαγωγεί ο καπιταλισμός και μέσα στο σχολείο. Δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει ριζικά το περιεχόμενο και τη διδασκαλία μιας σειράς μαθημάτων, της γλώσσας, μιας σειράς φυσικών επιστημών, των μαθηματικών. Και είναι πραγματικά αστείο να λέει ο εκάστοτε υπουργός παιδείας ότι αυτά που κάνουμε είναι απάντηση σε αυτά που ζητάνε οι μαθητές. Είναι δυνατόν οι μαθητές, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, που παίζουν στα δάκτυλα τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και μπορούν να μιλάνε με λεπτομέρειες για αυτές να αποστρέφονται γενικά τη γνώση? Φταίνε οι ίδιοι μαθητές που το βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει μετατοπιστεί από τη γνώση, στις δεξιότητες και την πληροφορία, με αποτέλεσμα να μην έχουν το γνωστικό υπόβαθρο να κρίνουν τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google ή στην Wikipedia, που εκ των πραγμάτων είναι οι πιο άμεσες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με οποιοδήποτε βιβλίο? Μήπως πιστεύει κανείς ότι οι μαθητές θέλουν να γίνονται θύματα των hoaxes, των fake news που κυκλοφορούν ευρύτατα και μέσω ίντερνετ? Όχι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Και οι ψηφιακοί αυτόχθονες μαθητές, όπως και οι παλιότεροι, για ένα πράγμα φωνάζουν. Για ένα πράγμα. Όπως το φώναζαν και σε μια παλιότερη ταινία στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Την αλήθεια, ρε, την αλήθεια. Μη γελιέται κανείς. Αν δεν ήταν η θηλιά του ανταγωνισμού, του ανιαρού σχολείου, ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει φυσική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει σε ποιο ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο έζησαν και δούλεψαν ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Αϊνστάιν
τι τροφοδότησε τις σκέψεις τους, πώς κατέληξαν στις σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις τους και να μην απομνημονεύει τους ερωτήτους. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει πληροφορική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει πώς ο άνθρωπος μπόρεσε να χειραγωγήσει τους νόμους της φύσης, ώστε να κάνει την πληροφορία να μεταδίδεται με ασύλληπτες ταχύτητες σε κάθε γωνιά του κόσμου και όχι να μαθαίνει ξέρους αλγόριθμους. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει οικονομικά, θα ήθελε να ξέρει πώς λειτουργούν και πώς αναπτύχθηκαν τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνικής, που αναμορφώνουν διαρκώς την παραγωγική βάση της οικονομίας. Και όχι να διδάσκεται ότι ο εργαζόμενος είναι κόστος για την επιχείρηση και ότι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες είναι αυτοί που κινούν την οικονομία και όχι ο πραγματικός παραγωγός του φλούτου, η εργατική τάξη. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει ιατρική ή νοσηλευτική, θα ήθελε να ξέρει πώς και γιατί οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης επιδεινώνουν την υγεία της και όχι ότι η υγεία του λαού είναι κόστος για την οικονομία και τα φάρμακα πρέπει να είναι πανάκριβα για να κερδίζουν οι μεγάλες βιομηχανίες. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει ιστορία, θα ήθελε να μπορεί να επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα και να κατανοεί τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε εποχής και όχι να βρίσκει στα σχολεία παρά τον βασιλιάδο τα ανώματα που μας έγραφε και ο Μπρέχτ. Θα πει κάποιος, και τι περιμένετε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί? Το ζήτημα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είναι τι όπλα έχουν οι εκπαιδευτικοί. Πώς χειραγωγούνται για να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Με ποια είναι η χειραγώγηση, θα ρωτήσει κάποιος. Μήπως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κρατικοί υπάλληλοι? Μήπως δεν διδάσκουν κατά βάση με δεδομένα αυτά που γράφουν τα σχολικά βιβλία, οι οδηγίες προς εκπαιδευτικούς, κυρίως τα αναλυτικά προγράμματα? Φυσικά. Κυρίως αυτό συμβαίνει. Όμως η γνώση έχει κάποια χαρακτηριστικά που την κάνουν να αντιστέκεται στον περιορισμό. Μπορεί να μεταδοθεί από στόμα σε στόμα, δεν κλείνεται πάντα σε κουτιά. Γι' αυτό και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιστέκονται στο αντιδραστικό περιεχόμενο της σχολικής γνώσης. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά το κεφάλαιο. Και γι' αυτό χτυπάει στην καρδιά της εργασίας του εκπαιδευτικού. Τους θέλει απλούς διαμεσολαβητές της γνώσης που συντονίζουν τις προσπάθειες των μαθητών να διαχειριστούν πολλαπλές πηγές πληροφόρησης ή, όπως και ο καινούριος νόμος επιβάλλει, την προώθηση της αντεθραμμένης διδασκαλίας που μεταθέτει σημαντικές ευθύνες της σχολικής προετοιμασίας στην οικογένεια, διευρύνοντας έτσι και ανισότητες και υποβαθμίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού. Υποτίθεται ότι έτσι θα λυθεί και το πρόβλημα της βαρεμάνας. Το αστικό σχολείο, λέει, θα πάψει να είναι ανιαρό. Όμως για το υπαρκτό πρόβλημα, για τα υπαρκτά προβλήματα του άχαρου και ανιαρού σχολείου που εξοντώνει και καταστέλει τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών, δεν φταίει γενικά και αόριστα η αποκαθέδρας αυθεντία του εκπαιδευτικού, ούτε κυρίως το πώς στείνονται τα θρανία μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ανάγκη να γίνουν δίθεν φίλοι με τα παιδιά, κατεβάζοντας τις απαιτήσεις τους. Ούτε οι μαθητές έχουν ανάγκη μια παιδαγωγική σχέση που δεν τα βοηθά να αντιμετωπίσουν την απαιτητικότητα της ζωής. Το κρίσιμο είναι το περιεχόμενο της σχολικής ζωής και πρακτικής. Η ολόκληρη, ισόρροπη ανάπτυξη νόησης, βούλησης και συναισθήματος, πράξης και σκέψης. Και σε αυτή την υπόθεση, ο εκπαιδευτικός παιδαγωγός είναι ο σημαντικός μεγάλος, που καλείται να καθοδηγήσει αξιοποιώντας όλες τις πρόσφορες μορφές και μέσα του μαθητή στην κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας σε όλα τα επίπεδα. Αυτοί οι ενθουσιώδεις δάσκαλοι με το δέντα κεφαλαίο, που προχωρούν πάντοτε κόντρα στο ρεύμα, αυτούς έχουμε ανάγκη. Εκείνοι οι μαθηματικοί, για παράδειγμα, ικανοί να κάνουν οποιοδήποτε έφηβο ή και μικρότερο, ο οποίος δεν θέλει με τίποτα να ασχοληθεί με το αντικείμενο, το φοβάται, το μισεί, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να το κάνουν γνώστη και παθιασμένο θαυμαστή των μαθηματικών. Υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι άνθρωποι, και όχι μόνο μαθηματικοί. Το λιγότερο που τους ενδιαφέρει είναι οι έτοιμες ικανότητες. Απλά παίρνουν τα παιδιά και διαμορφώνουν νέες ικανότητες σε αυτά. Και τι ικανότητες? Είναι αυτοί που δουλεύουν με τα παιδιά των τελευταίων θρανίων, βασανιστικά, όχι πάντα με ορατό μαθησιακό και ακαδημαϊκό αποτέλεσμα, αλλά το μερτικό ευθύνης τους στο να φτιάξουν ανθρώπους με άλλα κεφαλαίο,
το πήραν στα σοβαρά και αυτό τους ανταποδίδεται με το σίγουρο βλέμμα των παιδιών, των παλιών μαθητών τους, που τρέχουν να τους αγκαλιάσουν, να τους φύξουν το χέρι. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, έχουν πάρει μέρος στην πιο ουσιαστική πτυχή της ταξικής πάλης μέσα στη σχολεία. Στην πάλη για το κέρδισμα των συνειδήσεων της νέας γενιάς. Στον αγώνα να τραβηχτούν όσο τον δυνατόν πιο στέρεα και μακριά από την επίδραση των σάπιων ιδεών του συστήματος. Ας μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, μας λένε. Το σχολείο σήμερα συνδέεται με τη ζωή. Κι όμως είναι άλλο πράγμα ο στεγνός εμπειρισμός, που είναι η άλλη όψη της θεωρητικολογίας και της παπαγαλίας. Και είναι άλλο πράγμα η ζωντανή παρατήρηση της κίνησης του κόσμου, ειδικού και κοινωνικού. Αναρωτιέται κανείς. Συνδέονται οι επιστημονικές ανακαλύψεις με τις πρακτικές ανάγκες που τις γέννησαν? Αυτό που φαίνεται στο μαθητή έτοιμη γνώση δεν πρέπει να παρουσιαστεί στην εξέλιξή του? Ή ακόμα παραπέρα, πόσα εργαστήρια υπάρχουν σήμερα στα σχολεία για να γίνουν πειράματα ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση από την υπόθεση στην εμπειρία και ύστερα πάλι στη θεωρία? Δίνουμε στα παιδιά πρακτικές γνώσεις, πληροφορίες και την καθημερινότητα υποστηρίζουν. Απαντάμε. Ο άνθρωπος που κατέχει το φαινόμενο της γνώσης, κατέχει ως μέρος της και την πληροφορία. Όσο πιο πλούσια και ανεπτυγμένη γίνεται η ανθρώπινη γνώση, τόσο πιο συγκεκριμένη γίνεται και τόσο περισσότερο απομακρύνεται από την πληροφορία. Μήπως ούτως ή άλλως με αυτή την αιμονή στις πληροφορίες δεν καταλήγουμε και στο λειτουργικό αναλφαβητισμό? Να ξέρεις γράμματα δηλαδή, αλλά να μην μπορείς να σταθείς στον κόσμο. Σε αυτή τη μάστιγα του καπιταλισμού που δεν μπαίνουν στον κόπο να αποτιμήσουν καθόλου τα διεθνή επιτελεία. Είναι όμως έγραφε χαρακτηριστικά και ο δάσκαλος Γιώργος Μωραΐτης, η γνώση που δεν αφομοιώνεται, η προσωπικότητα που συμπιέζεται και η έκφραση που αδυνατεί να ανθρωποδήσει. Υπάρχει άλλωστε μεγαλύτερη απόδειξη από τους καλούς μαθητές του Λυκείου, τους αριστούχους των πανελλαδικών εξετάσεων, που σβήνεται μετά από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ή μόνο μιας, από το μυαλό τους ο όγκος των πληροφοριών που είχαν συσσωρεύσει, χωρίς όμως να σβήνει και η ουσία της ιδεολογικής παρέμβασης. Φίλες και φίλοι, στα νέα προγράμματα σπουδών, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, ξεχωρίζουμε τη συστηματική προσπάθεια της αστικής τάξης να χειραγωγήσει τους νέους. Αν και μια εκτενής αναφορά και μελέτη στο ζήτημα αυτό θα απαιτούσε όχι ένα, αλλά πολλά διδακτορικά, θεωρούμε ότι πρέπει τα αντανακλαστικά μας να είναι σε εγρήγορση. Η παιδαγωγικά και επιστημονικά επιμελειωμένη αντίθεση στο ιδεολογικό φορτίο του σχολικού περιεχομένου να αγκαλιάσει το σώμα των εκπαιδευτικών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Τις ασκήσεις στα μαθηματικά του Δημοτικού με θέμα το πεντάγωνο των ΗΠΑ? Τις ασκήσεις στα μαθηματικά του Δημοτικού με θέμα τον έρανο του Συλλόγου Γονέων Διαφοροτυπικό? Το γεγονός ότι οι κοινωνικές επαναστάσεις ταυτίζονται με τις αναστατώσεις, η ριζοσπαστική θεωρία και η πράξη θεωρείται παθολογικά απροσάρμοστη? Το γεγονός ότι οι ιδέες του διαλόγου, της κοινωνικής συνένεσης και της συνεργασίας των αντίθετων πλευρών, των αντίθετων τάξεων, για να αποφευθούν οι κρίσεις, η αντίληψη της συμμετοχικής δημοκρατίας και του εθελοντισμού για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, εννοείται, και να βαλώσουμε τα προβλήματα, κατακλείζουν και τα νέα προγράμματα σπουδών. Να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα που εντάσσεται από το νηπιαγωγείο και όλα σε αυτό μας μέρα. Τόσα και τόσα παραδείγματα. Αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσουμε για αυτή την επίγουσα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, που καλεί τα σχολεία της χώρας να αφιερώσουν τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες σε κάθε σχολική τάξη, από τις 20 ως τις 22 Δεκέμβρη, για να γιορτάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τα 40 χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Προσπερνάμε το γεγονός πως αν ήθελαν οι μαθητές να κάνουν συνέλευση, κινητοποίηση ή οποιαδήποτε δράση διεκδίκησης ενός ασφαλούς και καλύτερου σχολείου, ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας και διάφορες διευθύνσεις θα λέγανε «Δεν γίνεται να χάσουμε μάθη». Ας μείνουμε στην ουσία. Οι μαθητές καλούνται να ενημερωθούμε για την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, το κοινό αξιακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Φανταζόμαστε με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ιδανικά της αλληλεγγύης και της συνεργασίας
εννοούν τους 9 υπεραλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις στους οποίους έχει συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια, τους χιλιάδες πρόσφυγες, θύματα των πολέμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΝΑΤΟ, που φτάνουν, αν δεν θαλασσοπνιγούν, στα σύνορα των κρατών μελών, όπου εκεί αντιμετωπίζουν φυλακή, φράγματα, απελάσεις, άθλιες δομές, φυλακές, πέφτουν θύματα διαφόρων κυκλωμάτων. Εννοούν τη στρατηγική κόστος ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί μη επιλέξιμα τα αναγκαία έργα προστασίας και αφήνει τα δάση, το λαό, την περιουσία του απροστάτευτα από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Εννοούν τον αντικομμουνισμό. Τα 229 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της τα προηγούμενα χρόνια για την προώθηση της ανιστόρητης και αντιδραστικής εξίσωσης φασισμού κομμουνισμού. Φανταζόμαστε το Υπουργείο Παιδείας θα θέλει να μιλήσει ακόμα μια φορά για το πόσο ελεύθεροι είναι οι λαοί της Ευρώπης. Κανείς δεν θα μιλήσει όμως για το γεγονός πως όσο ελεύθερος είναι ένας ιδιοκτήτης εργοστασίου να μεταφέρει το εργοστάσιο του από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια άλλη με φθηνότερα εργατικά χέρια, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες ανέργους, τόσο ελεύθεροι δεν είναι. Οι 16 εκατομμύρια άνεργοι, οι 4 εκατομμύρια άστεγοι ή τα 113 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλα τα παραπάνω, αξίζει να αφιερώσουμε παραπάνω από ένα δίωρο, αυτό είναι σίγουρο. Φίλες και φίλοι, η αστική τάξη γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλό της. Και αυτός ο αντίπαλος, το στρατόπεδο της σύγχρονης εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων του λαού, έχει παιδιά. Και αυτά τα παιδιά τα συναντάμε καθημερινά στο σχολείο, τους μιλάμε, όπως τους μιλάει φυσικά και το κεφάλαιο, μέσα από όλους τους μηχανισμούς. Αυτό θέλει τους νέους συγκνωτισμένους, εμείς με καθαρό βλέμμα. Χρειάζεται λοιπόν να κεντρήσουμε την προσοχή. Γιατί όσο και να φθείρονται μια σειρά δεξιότητες, αν κάτι δεν αλλάζει, είναι η σταθερή παρουσία, η σταθερή προσπάθεια της αστικής τάξης να διαιωνίσει και να εξυγχρονίσει την ιδεολογική της κυριαρχία, αξιοποιώντας και την νεανική ανάγκη για δημιουργία, για αναγνώριση, για σεβασμό της προσωπικότητάς της. Ποιος λοιπόν, αν όχι εμείς. Θα μιλήσουμε για τον πλούτο που υπάρχει ως τέτοιος ακριβώς επειδή υπάρχει φτώχεια. Να μιλήσουμε για εκείνο τον κόσμο το πολύ παράξενο, που μέσα στην αυθονία κανείς πεθαίνει, όπως μας λέει και η Χικμέτ. Για εκείνο τον κόσμο που μας περιγράφει και ο Μπρέχτ. Η πείνα λέει βασάνιζε τον κόσμο σε άλλες εποχές, όταν άδειαζαν οι συνταποθήκες, μα τώρα για όλους αδιανόητο. Πεινάμε, παρόλο που αυτές είναι ξέχυλες. Τόσο σπουδαία και γιγαντιαία κοινωνία που τόσες γενιές οικοδομούσαν, βυθίζεται στην βαρβαρότητα, στην προϊστορία. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η έλλειψη. Η υπερβολή, το πάρα πολύ, την κάνει να κρεμίζεται. Ποιος αν όχι εμείς δεν θα μιλήσει για το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που επιτέλους πρέπει να πάψει να κινείται ανάμεσα στο εκρεμές της συντηρητικής σκοταδιστικής άρνησής της και της δίθεν προοδευτικής άποψης περί επιλογής φίλου. Ποιος αν έχει εμείς δεν θα μιλήσει για τον κοινωνικό χαρακτήρα προβλημάτων όπως τα ναρκωτικά, η σουιαστική κοινωνική αποξένωση από την υπερβολική χρησιμοποίηση του διαδικτύου, η υποκατάσταση της ζωντανής διαπροσωπικής σχέσης από τις μορφές κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος αν έχει εμείς δεν θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό των αστών που πετάνε τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι, αλλά και τη γνήσια λαϊκή εθελοντική πράξη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα νέα προγράμματα σπουδών και τα εργαστήρια δεξιοτήτων εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων. Αυτό το είπε ξεκάθαρα ο Υπουργός Παιδείας. Δεν είναι δηλαδή αλλαγή ατζέντας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ανακρύψει τις ευθύνες του και τη συμφωνία του. Είναι κρίκος της αλυσίδας της κυβερνητικής επίθεσης στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, που δημιουργεί τους όρους για σχολεία πολλών ταχυτήτων, εξαρτά τη λειτουργία των σχολείων ακόμα πιο έντονα από την τσέπη των γονιών ή τις χορηγίες, μετατρέπει το σχολείο σε κέντρο εκγύμνασης δεξιοτήτων, επιφανειακών δεξιοτήτων σε εξεταστική αρένα ανταγωνισμού. Αυτό το σχολείο αξιολογείται ως καλό έργο από το Υπουργείο Παιδείας. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι αλλαγή της ατζέντας, αλλά είναι η ατζέντα της αστικής τάξης για το σχολείο. Γιατί τι άλλο είναι το τι μαθαίνουν τα παιδιά, ποιο είναι το περιεχόμενο της εργασίας του εκπαιδευτικού.
Αν το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο δεν ήταν ο σκληρός πυρήνας της αστικής στρατηγικής, τότε πώς εξηγείτε ότι τα προγράμματα σπουδών διατηρούνται για τόσα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις? Πώς εξηγείτε ότι το μόνο που ελέγχθηκε για τα προγράμματα σπουδών το 2010 ήταν το εξής? Τα προγράμματα σπουδών γράφανε, που εφαρμόζεται σήμερα, παρά το γεγονός ότι περιγράφουν την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών, δεν έχουν στην πράξη επιφέρει αλλαγές στο σχολείο. Χαρακτηριστικό αυτής της ύμνοιας, αγαπητοί φίλοι, των αστικών κομμάτων στην προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης, είναι και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης τον Οκτώβριο του 2021, που ψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, και καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε άλλα, να οικοδομήσουν πιο γρήγορα ένα σχολείο των δεξιοτήτων και της αποσπασματικότητας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συγχώρεσης που δεν μπορεί να περιμένει, για να συγκροτήσουμε ένα πλατή διεκδικητικό μορφωτικό ρεύμα που θα θέτει ως σκοπό την πραγματική ανανέωση του σχολείου και των προγραμμάτων σπουδών, και γι' αυτό θα αντιστέκεται στην επέλαση της ειδημάθειας και μιας ζωής δίχως δικαιώματα για την νεολαία. Θα παλεύει για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, την επιστήμη με την τέχνη και τον αθλητισμό, για ένα σχολείο ανοιχτό στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και κλειστό στα ψέματα των λίγων. Θα δημιουργεί μέσα και έξω από την τάξη μορφωτικά τη σώματα, σε παλιές και νέες μορφές αναπτυσσόμενου, θα διαμορφώνει σχέδιο ώστε μέσα από κάθε μάθημα να βγαίνει το συμπέρασμα ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την αλήθεια που είναι αντικειμενική και όχι υπόθεση του πώς βλέπει το κάθε άτομο την πραγματικότητα. Θα ανοίγει τη συζήτηση στα σωματεία, στους συλλόγους γονέων, στα μαθητικά συμβούλια για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Σε αυτή την υπόθεση δεν περισσεύει ούτε ένας προοδευτικός εκπαιδευτικός, ούτε ένας γονιός που προβληματίζεται για τη μόρφωση των παιδιών, ούτε ένας μαθητής που αναζητά απαντήσεις στα μεγάλα γιατί του κόσμου. Η πείρα, η σκέψη, η δράση όλων είναι πολύτιμη. Φίλες και φίλοι, το πραγματικά καινοτόμο και δίκαιο στην παιδαγωγική θα γράφει στις σημαίες του όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο για να τον αλλάξουν. Θα εμπνέεται από τα λόγια του Κομένιους που έγραφε πριν 500 και μεγάλες χρόνια. Δεν υπάρχει στον κόσμο τόσο ψηλός βράχος ή κάστρο, στο οποίο δεν μπορεί να ανέβει ο καθένας που έχει πόδια, αρκεί οι στήλες να είναι βαλμένες σωστά ή τα σκαλοπάτια, τα λαξευμένα στο βράχο, να είναι φτιαγμένα στη σωστή κατεύθυνση και σειρά και προστατευμένα με κάγκελα για τον κίνδυνο πτώσης στο γκρεμό. Γι' αυτό, εάν στην κορφή των γνώσεων φτάνουν μόνο τόσοι λίγοι, ενώ άλλοι σε κάποιο βαθμό την προσεγγίζουν φτάνοντας εκεί με δυσκολία, λαχανιασμένοι, κουρασμένοι, ζαλισμένοι, συνεχώς σκοτάφτοντας και πέφτοντας, αυτό συμβαίνει όχι γιατί υπάρχει κάτι άφταστο για το ανθρώπινο είδος, αλλά διότι τα σκαλοπάτια είναι άσχημα διευθετημένα, χαλασμένα, με κενά, ετοιμόρροπα, δηλαδή γιατί η μέθοδος είναι μπερδεμένη. Αναμφισβήτητα, πάνω σε σωστά διευθετημένα, γερά, ασφαλή σκαλοπάτια, μπορούμε να οδηγήσουμε οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε ύψος. Το πραγματικά καινοτόμο και δίκαιο στην παιδαγωγική θα εμπνέεται από τα παιδαγωγικά ποιήματα της εποχής μας, που γράφονται στις τάξεις και στους δρόμους, που είναι μειοψηφικές αλλά πρωτοπόρες σημειώσεις στο πολυσέλιδο βιβλίο της Διαπάλης στην εκπαίδευση. Δεν κρύβουμε την άποψή μας. Μιλάμε ανοιχτά. Έχουμε καθαρή γνώμη για το τι φταίει στο σχολείο. Το αστικό σχολείο έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις ολοένα και πιο διευρυνόμενες δυνατότητες διαμόρφωση με βάση την πρόοδο των επιστημών με παιδαγωγικά οργανωμένη μέθοδο. Δεν μπορεί γιατί δουλεύει για τη διαιώνιση της αστικής ιδεολογίας και για τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν μπορεί γιατί εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως εμπόρευμα. Γιατί οι ικανότητες του ανθρώπου είναι εμπόρευμα. Δεν μπορεί γιατί δουλεύει με τη λογική, ο χρόνος είναι χρήμα. Γι' αυτό κουκώνει με δεξιότητες και συρρυκνώνει τη γενική μόρφωση. Το νέο σχολείο των δεξιοτήτων είναι απάντηση του παρελθόντος στο μέλλον. Γι' αυτό και αναπαράγει συνεχώς νέα προβλήματα. Και η διέξοδος από αυτόν το φαύλο κύκλο μπορεί να δοθεί χτυπώντας την ουσία του θέματος.
Δηλαδή, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα ως πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή, ποια κοινωνική τάξη, έχοντας την εξουσία και κατέχοντας τον πλούτο, μπορεί να οργανώσει την κοινωνία και την οικονομία με βάση τα δικά της κριτήρια, τα δικά της συμφέροντα. Και κάπως έτσι, επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Τι άνθρωπο θέλουμε να φτιάξουμε? Για τους αστούς, ο άνθρωπος είναι εμπόδιο. Για μας, ο άνθρωπος είναι μια ανεκπλήρωτη δυνατότητα. Και στο έδαφος αυτής της μορφωτικής απέτησης μπορεί να ανθίσει ένα σχολείο που θα δουλεύει ώστε κάθε άνθρωπος να σκέφτεται επιστημονικά και κάθε επιστήμη να σκέφτεται ανθρώπινα. Αυτή είναι η μάχη του νέου για να επικρατήσει στο παλιό. Και αυτό είναι το δικό μας μερτικό ευθύνη.